Γεια σας αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε στην ελληνική παρουσία. Μπάμπρα, γεια σου, τι κάνεις? I'm well, thank you, Dora. Γεια σου και σε σένα, πώς πας? Καλά, ευχαριστώ, Good. Πολύ καλά. Good. Εδώ πάντα πάλι καλά. Βρισκόμαστε να ενημερώσουμε τους φίλους τηλεθεατές μας για διάφορα πράγματα που γίνονται εδώ στην παροικία. Και σήμερα έχουμε κάτι πολύ διαφορετικό για σας και για που ενδιαφέρει όσους έρχονται από την Ελλάδα, μεταναστεύουν στην Αυστραλία και από όλα τα κράτη βέβαια. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα σας δείξουμε, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ μαζί μας. Συγκεκριμένα, τις προάλλες είχαμε κάνει μια συνέντευξη με την Χριστίνα και τον Κώστα Παξινό, οι οποίοι έχουν τρακτορείο μετανάστευσης εδώ στην Αδελαΐδα και εξυπηρετούν τους μετανάστες που έρχονται στην Αυστραλία και θέλουν διάφορες συμβουλές για τις βίζες και για την εργασία τους εδώ, πώς μπορούν να μείνουν εδώ στην Αυστραλία και διάφορα. Μπορούν να επισκεφτούν το γραφείο αυτό που είναι στο City. Και η Χριστίνα και ο Κώστας είναι πολύ έμπειροι σε αυτή τη δουλειά, θα τους βοηθήσουν γιατί είναι μεγάλη διαδικασία για να κάνει κάποιος μια βίζα, να έρθει εδώ στην Αυστραλία. Παίρνει πολύ χρόνο και πολλοί μπορεί να έχουν και να μην μιλάνε καλά τα αγγλικά. Ακριβώς. Και να μην ξέρουν πώς να συμπληρώσουν τις κατάλληλες φόρμες. Λοιπόν, θα δούμε τη συνέντευξη σε λίγο και θα επανέλθουμε. Yes, so welcome everyone to Hellenic Presence. On this program we've got something a little bit different. For anybody that's wanting to migrate to Australia, please watch this whole program. It's something very interesting. We have Gosta and Christine Baxinos, the proprietors and directors of PAX Migration, which is a migration agency. These young professionals will guide you in every area you need when it comes to filling out all your forms, advice regarding residency, employment, anything you need to know regarding migration to Australia. It's a very intricate process, and Costa and Christine are very professional and will help you every inch of the way. So we wish them every success in the future. We were fortunate enough to meet Costa and Christine a few weeks ago, and we have a bilingual interview for you now. So in particular, people of Greek background in Greece that are wanting to come to Australia, you'll find this very interesting, and also non-Greeks alike that want to come here. So we hope you enjoy this. Αγαπητοί μας φίλοι, βρισκόμαστε σε πρακτορείο μετανάστευσης, το οποίο παρέχει πολλές και διάφορες και αναγκαίες υπηρεσίες για τους μετανάστες από όλο τον κόσμο που έρχονται στην Αυστραλία. Το πρακτορείο το διευθύνει η κυρία Χριστίνα Παξινός με το σύζυγό της. Έχω μαζί μου τη Χριστίνα να μας πει περισσότερα για το πρακτορείο. Χριστίνα, γεια σου. Γεια. Καλώς ήρθες στο πρόγραμμα. Σε ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε και στο γραφείο μας. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που μας καλέσατε. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να μάθουμε λίγα πράγματα για τον εαυτό σας. Yeah.
πώς αρχίσατε την επιχείρηση αυτή, το πρακτορείο αυτό. Ναι. Αυτό το πρακτορείο το ανοίξαμε, το δημιουργήσαμε με τον σύζυγό μου πριν, τώρα έχει πάνω από ένα χρόνο, γιατί είχαμε δει ότι υπήρχε μια ανάγκη για αυτό το πρακτορείο, προπάντως στην Αδελαϊδα, για τους Έλληνες και για όλο τον κόσμο που θέλουν να έρθουν στην Αυστραλία. Δηλαδή, μπορεί να βρίσκονται στην Ελλάδα, μπορούμε να τους βοηθήσουμε από εκεί, ή μπορεί να είναι ήδη εδώ στην Αυστραλία και χρειάζονται, ίσως είναι σε μια προσωρινή βίζα και χρειάζονται τη μονιμότητά τους ή να πάνε σε μια άλλη βίζα και έχουν ανάγκη γι' αυτό. Γι' αυτό το ανοίξαμε αυτό, γιατί είδαμε ότι υπήρχε αυτή η ανάγκη στην παροικία μας. Και εγώ πριν από αυτό είχα πείρα με τους μετανάστες, γιατί δούλευα πριν, δίδασκα στο Πανεπιστήμιο της Αδελαϊδας πριν, δίδασκα τους διεθνές φοιτητές, και πριν από αυτό δίδασκα και τους μετανάστες σε ένα... Το σχολείο λεγόταν LM Training Specialist, που διδάσκαμε αγγλικά στους πρόσφυγες και στους μετανάστες που ερχόντουσαν εδώ στην Αδελαϊδα, και μετά πήγα στο Πανεπιστήμιο της Αδελαϊδος. Και εσείς και ο σύζυγός σας έχετε μεγάλη εμπειρία σε αυτό το τομέα. Έχουμε, ναι, με τους μετανάστες, γι' αυτό το ανοίξαμε. Αυτό, λέμε, ήταν το βήμα το σωστό, νομίζω, να κάνουμε. Και είναι φυσικά μεγάλη ανάγκη τώρα, γιατί έρχονται πάρα πολλοί Έλληνες μετανάστες, όχι μόνο Έλληνες, και από άλλα κράτη του κόσμου έρχονται στην Αυστραλία, λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη οικονομική κρίση στις άλλες χώρες, έρχονται στην Αυστραλία και χρειάζονται μεγάλη βοήθεια με τις βίζες. Ναι, ακριβώς. Θέλεις να μας πεις περισσότερα για τις βίζες, πώς τις βοηθάτε σε αυτό το θέμα? Ναι. Okay, so οι βίζες της Αυστραλίας υπάρχουν πάρα πολλές. Δηλαδή, πάνω από 100 βίζες υπάρχουν. Τόσες πολλές. Ναι, είναι. Και υπάρχουν προσωρινές βίζες και βίζες που δίνουν μονιμότητα για την Αυστραλία. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε για όλες τις βίζες. Οι τάξεις των βίζων είναι οικογενειακές βίζες, υπάρχουν οι φοιτητικές βίζες, για αυτοί που θέλουν να έρθουν να σπουδάσουν. Υπάρχουν και οι εργάσιμες βίζες και αυτές για τις επιχειρήσεις. Οι προσωρινές βίζες είναι οι πιο πολλοί που έρχονται με προσωρινές βίζες. Πρώτα, γιατί ίσως δεν μπορούν να πάρουν τη μονιμότητά τους ακόμα. Εμείς, δηλαδή, αυτό που θα κάνουμε εμείς, το πρώτο που κάνουμε είναι, θα έρθουν να κάνουμε μια σύσκεψη, πρέπει να το κάνουμε εδώ στο γραφείο μας, ή άμα δεν βρίσκονται στην Αδελαϊδα, πρέπει να το κάνουμε μέσω του Skype, με τηλεφώνημα, και θα αναθεωρήσουμε όλα αυτά που, τι επιλογές έχουν, ποιες βίζες έχουν, και θα ζητήσουμε θα κοιτάξουμε το βιογραφικό του σημείωμα, θα κοιτάξουμε την ηλικία τους, τα αγγλικά τους, αν έχουν οικογένεια εδώ, αναθεωρήσουμε όλες τις επιλογές τους, και θα τους ρωτήσουμε κιόλας ποιοι είναι οι στόχοι τους, γιατί θέλουν να έρθουν στην Αυστραλία, θέλουν να έρθουν να μείνουν μόνιμα, θέλουν να έρθουν μόνο να σπουδάσουν, τι θέλουν να κάνουν εδώ. Δηλαδή, θα δουλέψουμε μαζί με τους πελάτες να δούμε ποιος είναι ο στόχος τους και να τους βοηθήσουμε να κατορθώσουν αυτό που θέλουν. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που κάνουμε μαζί τους. Προφανώς, όταν έρχονται στην Αυστραλία, έχουν κάποια είδη βίζα από την Ελλάδα ή από άλλα κράτες, βγάζουν μια προσωρινή βίζα από εκεί, ή πώς γίνεται? Όχι, δηλαδή δεν πρέπει. Μπορεί να έρθουν. Μπορεί, μελικοί έρχονται με τουριστική βίζα, ας πούμε, μπορεί να το κάνουν αυτό. Και άμα έρθουν με τουριστική βίζα, μπορούμε να κάνουμε αίτηση εδώ στην Αυστραλία, αλλά πρέπει να μην υπήρχε μια συνθήκη. Υπάρχει μια συνθήκη που λέγεται The No Further Stay Condition. Okay. Και αυτό, άμα το έχεις αυτή τη συνθήκη στο βίζα σου, λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις άλλη αίτηση για βίζα όσο είσαι στην Αυστραλία. Δηλαδή, μπορείς να πας εκτός Αυστραλίας να κάνεις αίτηση, αλλά όχι να είσαι στην Αυστραλία. Αυτό είναι, δηλαδή, εμείς προσπαθούμε όμως να τους φέρουμε με βίζα να μην έχει αυτή τη συνθήκη πάνω. Και οι πιο πολλοί μπορεί να έρθουν, δεν έρχονται πιο πολλοί με τουριστική βίζα, έρχονται με φοιτητική βίζα, ή μπορεί να κάνουν την αίτηση, άμα μπορούν και έχουν τα στοιχεία, ας πούμε, μπορούν να έρθουν να κάνουν αίτηση για μονιμότητα και από την Ελλάδα ή από τη χώρα που είναι. Εμείς αυτό θα κάνουμε εμείς μαζί τους. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε. Κοιτάζουμε και βλέπουμε ότι ναι, εσείς τώρα μπορείτε να κάνετε αίτηση για αυτή τη βίζα ή μπορείτε να κάνετε αίτηση για αυτή τη βίζα, και αυτό θα κάνουμε μαζί τους. Εσείς, δηλαδή, αν έρθει κάποιος μετανάστης, μπορείτε να τον βοηθήσετε, όπως είπαμε, για τις βίζες που χρειάζεται.
Ναι, ακριβώς. Θα αναθεωρήσουμε ποιες βίζες μπορεί να πάρει κιόλας. Ναι. Και έτσι δεν χρειάζεται το άτομο αυτό να στεναχωριέται, γιατί θα κάνετε εσείς όλη την εργασία. Ναι, ακριβώς. Εμείς θα κάνουμε, πρώτα το κάνουμε όλα. Δηλαδή, το πρώτο βήμα είναι να κάνουμε αυτή τη σύσκεψη, να δούμε για ποια βίζα μπορεί να κάνει αίτηση και μετά μπορούμε να το κανονίσουμε όλο εμείς. Να κάνουμε και την αίτηση. Και εμείς κιόλας, επειδή εμείς δουλεύουμε συνέχεια με την νομοθεσία και τη ξέρουμε πολύ καλά, γιατί αυτό είναι το κλειδί δηλαδή για τη μετανάστευση στην Αυστραλία. Νόμους αυτό είναι. Της Αυστραλίας. Και επειδή η Αυστραλία έχει πάρα πολλούς νόμους προπάντως για τη μετανάστευση, μπορεί και αυτό, εμείς δουλεύουμε, δεν δουλεύουμε με ας πούμε, το website του Υπουργείου της Μετανάστευσης, δουλεύουμε με την νομοθεσία και διαβάζουμε την νομοθεσία για κάθε άτομο. Αυτό είναι το όφελος, το να χρησιμοποιήσει κάποιος έναν πράκτορα παρά να το κάνει μόνος ναι. του ή να πάει και στο Υπουργείο, να ρωτήσει στο Υπουργείο, γιατί μερικοί εκεί δεν έχουν σπουδάσει για αυτό το θέμα. Αυτό είναι και... Εσείς είναι η ειδικότητά σας είναι αυτή. Αυτό έχουμε κάνει. Και αποφεύγουν όλες τις ταλαιπωρίες. Αυτό είναι ακριβώς. Ναι. Γιατί βέβαια έρχονται σε μια ξένη χώρα, έχουν και προβλήματα νομίζω γλώσσας ναι. ή προβλήματα που δεν γνωρίζουν ναι. το κράτος. Είναι η γνώση και πιο πολύ. Αν έρθουν σε εσάς, εσείς θα κάνετε όλοι τα τρεχάματα, ναι. δεν Ωραία. Θα πρέπει να ασχοληθούν με αυτό όχι, το θέμα όχι, καθόλου. Καθόλου. Ναι, ναι, γι' αυτό ναι. είναι πάρα πολύ καλό αυτό που ναι. κάνετε. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι επίσης, συνεργάζεστε καθόλου με το κράτος, καμιά από τη Immigration Department. Εμείς είμαστε, λέγομαστε Registered Migration Agents. Υπάρχουν και αυτοί που δεν είναι Registered. Είναι καλά να τους αποφεύγετε αυτούς, γιατί δεν έχουν περάσει ούτε τις σπουδές, ούτε και they're not regulated, που λέμε ναι. εμείς. Εμείς είμαστε Registered Migration Agents, που σημαίνει ότι είμαστε, we're regulated, που λέμε, από ένα σωματείο που λέγεται the Office of the Migration Agents Regulation Authority, και αυτοί έχουν να κάνουν με το Υπουργείο. Αυτή είναι governed, τους κυβερνάει το Υπουργείο της Μετανάστευσης. Και αυτοί μας κυβερνάνε εμάς, ας πούμε. Ωραία. Είναι κάτι άλλο που θέλετε να προωθήσετε, κάποιες άλλες υπηρεσίες που παρέχετε? Εγώ είμαι, θα ξεκινήσουμε, γιατί ήμουν δίδασκα αγγλικά πριν και θα ξεκινήσουμε μαθήματα για αγγλικά, αλλά αυτό το άλλο που κάνω εγώ, επειδή έχω την εμπειρία που δούλευα στο πανεπιστήμιο πριν, είμαι και αυτό που λέγεται education agent, δηλαδή μπορώ να βοηθήσω αυτοί που θέλουν να έρθουν να σπουδάσουν, μπορώ να τους βοηθήσω και με αυτό, δηλαδή να γραφτούν στο πανεπιστήμιο ή στο κολέγιο, αυτό που θέλουν να σπουδάσουν, μπορώ να το κάνω και αυτό, δηλαδή μπορώ να τους γράψω σε αυτό και μετά να τους κανονίσω και το βίζα τους, να το κάνουμε όλο. Επίσης, και όχι μόνο αυτό, συγγνώμη. Ναι. Επίσης μπορούμε να τους βοηθήσουμε να διαλέξουν κανένα μάθημα, κάτι να μάθουν που θα τους βοηθήσει με την μετανάστευση εδώ στην Αυστραλία, γιατί υπάρχουν πολλά βήματα και υπάρχουν και κάτι λίστες που λέγεται the skill occupation list. Πρέπει να είμαστε εσύ και υπάρχουν όχι μόνο μια λίστα, υπάρχει πολλές λίστες. Και εμείς μπορούμε να δουλέψουμε μαζί τους, να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι τους και να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που θα διαλέξουν θα τους οδηγήσει εκεί που θέλουν να πάνε. Ναι. Αν είναι μονιμότητα, να μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Χριστίνα, πες μας, ποιο είναι το όφελος για τους νέους μετανάστες να έρθουν στην... Γιατί πολλοί πηγαίνουν στη Μελβούρνη, Σίδνεϊ, να έρθουν εδώ στην Αδελαϊδα. Ναι, ακριβώς. Είναι και το προσέξαμε και εμείς αυτό και λέμε ότι πρέπει να ανακοινώσουμε, να διαφημίσουμε την Αδελαϊδα και την Νότια Αυστραλία, γιατί υπάρχουν πολλά ωφελήματα άμα έρθει κάποιος μετανάστης εδώ και από την αρχή, δηλαδή... Για τους λόγους της μετανάστευσης, η Αδελαϊδα και η Νότια Αυστραλία θεωρείται επαρχιακή. Έτσι θεωρείται. Ναι, μεν είναι η Αδελαϊδα, είναι πόλη, είναι πρωτεύουσα. Θεωρείται επαρχιακή για τη μετανάστευση, ας πούμε. Και επειδή χρειάζεται πληθυσμό η Αδελαϊδα, προσπαθεί η κυβέρνηση να φέρει κόσμο εδώ. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν ωφέλη άμα έρθει κάποιος να σπουδάσει εδώ ή να μείνει εδώ. Πρώτα-πρώτα υπάρχουν κάτι που λέγεται the employer sponsored visas, δηλαδή άμα έχεις ένα χορηγό, υπάρχει το 457 που είναι προσωρινή visa, όλοι τη ξέρουν αυτή τη 457, αλλά υπάρχει και μια άλλη που λέγεται the 187 visa. Και αυτό δεν το ξέρουν πολλοί και αυτό είναι μόνο άμα έχεις χορηγό και θα πας να ζήσεις σε επαρχιακή
πόλη. Πόλη που η Αδελαίδα είναι. Και το καλό της του 187 visa είναι ότι είναι μόνιμη visa. Δεν είναι προσωρινή visa. Ναι. Οπότε παίρνεις μονιμότητα απευθεία. Δεν χρειάζεται να περιμένεις 2-3-4 χρόνια όπως με το φόβο. Αυτό δεν χρειάζονται. Δεν το γνωρίζουν πολύ, νομίζω, αυτό. Όχι, δεν το γνωρίζουν. Γι' αυτό είναι και. Άμα και εμείς έχουμε πάρα πολύ πείρα με αυτό το 187, γιατί με αυτό ασχολούμαστε πιο πολύ από το 457, επειδή είναι η Αδελαίδα, είναι επαρχιακή και μπορούν να ο κόσμος μπορεί να κάνει αίτηση για αυτή τη βίζα παρά το 457, ας πούμε. Φτάνει να βρουν μια εργασία. Αυτό είναι, ένα χορηγό. Να τους στηρίξει. Ναι, ναι, ένας χορηγός να τους, ναι, ακριβώς, να τους στηρίξει. Αλλά όχι μόνο αυτό, υπάρχει, αυτό είναι για το, ας πούμε, the employer sponsored stream. Υπάρχει και το general skilled migration. Και υπάρχει η πολιτεία, κάνει και αυτή, γίνεται και αυτός, και αυτή χορηγός, site sponsored λέγεται, site sponsored visa, το 190 και το 489. Και το κολλά αυτό είναι, μιλούσαμε για λίστες πριν, η κάθε πόλη, κάθε πολιτεία έχει δική της λίστα. Και το καλό της Νότιας Αυστραλίας είναι ότι έχει δύο λίστες η Νότια Αυστραλία. Έχει αυτό που είναι για όλον τον κόσμο, ναι. Και υπάρχει και για αυτούς που έχουν σπουδάσει και έχουν το πτυχίο τους ή το χαρτί τους από την Αδελαίδα ή από την Νότια Αυστραλία. Και αυτή η λίστα είναι πάρα πολύ μεγάλη, δηλαδή περιέχει σχεδόν όλα τα επαγγέλματα. Ναι. Και άμα έχει σπουδάσει εδώ, σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα να κάνεις αίτηση για μονιμότητα να πάρεις το 190 visa. Δηλαδή, άμα σπουδάσεις Μελβούρνη ή Σίδνη ή κάπου αλλού, δεν μπορείς να κάνεις αίτηση με αυτή τη μεγάλη τη λίστα. Αυτό είναι το καλό. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Πολλοί δεν το γνωρίζουν. Όχι, αυτό είναι ακριβώς. Ναι. Πρέπει να έρθουν σε εσάς για να τους βοηθήσετε σε αυτό το θέμα. Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Λέγαμε και γιατί που γίνεται χορηγός η πολιτεία. Άμα έχεις σπουδάσει εδώ ή δείξεις ότι θες να έρθεις εδώ απευθείας από την Ελλάδα, ας πούμε, η πολιτεία είναι they sponsor you, που λέμε. Γίνεται χορηγός σου και σου δίνουν πόντους γι' αυτό. Γιατί υπάρχουν, το General Skilled Migration δουλεύει με point system, πρέπει να έχει 60 points, 60 πόντους. Η Νότια Αυστραλία θα σου δώσει 5 πόντους extra, ας πούμε, άμα διαλέξεις να έρθεις στην Νότια Αυστραλία. Πολύ καλό αυτό. Ναι. Χριστίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που σήμερα, για την συνέντευξη. Πολύ ενημερωτική, πολύ ενδιαφέρον και ελπίζω και οι φίλοι τηλεθεατές που βλέπουν το πρόγραμμα τώρα να βρουν το θέμα πολύ ενδιαφέρον και όσοι έχετε ανάγκη για το γραφείο μετανάστευσης, το πρακτορείο εδώ, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Χριστίνα και το σύζυγό της, τον Κώστα, οι οποίοι θα είναι πολύ χαρούμενοι να σας βοηθήσουν σε ό,τι θέλετε. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you.
ένας έφυγε για Αυστραλία, ο άλλος παρκάρε μικρό στα πλοία. Τούρκοι και Έλληνες στη Γερμανία χρυζάν την καινούρια κοινωνία. Ο ένας χρόνια λάντζα στην αστόρια, ο άλλος καπετάνιο στα παπόρια. Έλληνα για σκληρά γογημένα, σαν να χτίσανε τα γεμισμένα. Δούλευα για σένα και για μένα. I'm here with Mr. Kon Baksinos, together with his lovely wife Christina, directors and founders of Pax Migration Australia. A great concept and much necessary for South Australia. Now, Costa, welcome to Hellenic Presence. Thank you. Thank you for having us. You're welcome. And we'd like you to tell us a little bit about your business, this operation, and what prompted you to embark on this type of business. Yes, exactly. So this is not a usual business that you would get into. It's something that we thought about because Christina, my wife, had spent a lot of time with migrants, working with migrants, and I'd seen through her the sort of trials and tribulations that they had to go through, and also notwithstanding the fact that we both come from migrant families as well. So we understood what being a migrant was all about, and we also felt that they needed a lot of help, and Christina could see that in her particular roles. And so one of the ideas was that we could actually set this business up in Adelaide, where there wasn't actually a lot of help specifically for Greeks, but we also service all nationalities, to help them to migrate to Australia, and particularly when it comes to immigration law. So immigration law is very complex, it's very difficult to understand. If your English language isn't very good, it's almost impossible to understand. There's a lot of technicalities, and the government has become somewhat difficult to work with just because of a lot of different circumstances that have come into play recently. So I think a lot of people do need that help just to give them that peace of mind, and in a lot of cases protect them from what would otherwise be really catastrophic events if they had to, if they didn't do something even technically right. It would be not only financially costly but very emotional. In terms of if you have to pack up and leave a country and go back to the other side of the world, there's a lot at play, a lot at stake. Now, the benefit here I can see is that you're both bilingual. Yes. Which, of course, is an advantage when your customers are of Greek background. They have, in the last few years, a lot have had to come to Australia, but more so in neighbouring states. What's happening as far as the migration from Greece to South Australia? Yes. Has that increased here? It's increased. Absolutely, it's increased. But not to the same proportion as we're seeing in Melbourne and Sydney. And that's one of the things that we really want to be able to assist with, because South Australia is missing out on a lot of great opportunity to enrich the culture and the economy in this state by bringing in more of those Greeks from Greece directly, rather than going straight to the big cities of Melbourne and Sydney. So those big cities are able to attract those migrants from Greece directly because they're famous to a degree, and there's certainly a lot of Greeks in Melbourne. But South Australia has a lot of special opportunities that it affords migrants. If you're from Greece, if you're in Greece at the moment and you're thinking about migrating to Australia, you must give very careful consideration to whether you want to come to Adelaide or South Australia. There are some really great opportunities. You get bonus points for studying in South Australia if you're coming to study in Australia. If you study in South Australia as opposed to Victoria or New South Wales, you actually get bonus points for what they call general skilled migration later on. So Adelaide is actually classed as a regional area
contrary to what you might think. It's quite a large city, but it's actually classified as a regional area in the immigration law. And so when you're a regional area, you're actually afforded a lot more opportunities to be granted a visa. So you get bonus points for studying in a regional area, you get bonus points for actually applying for a regional type of visa. And you also get the opportunity to be sponsored for a lot more occupations than you would otherwise. Wonderful. Very important information that we're conveying here, because not many people would be aware of that. Yes. Also, Australia is an attractive place for a lot of potential migrants. I suppose our governance is a little bit more stable. We've got a higher standard of living. The education systems are of a higher standard. Are you finding more students, or is it family migration? There's a bit of everything. Certainly the students are an excellent way of encouraging people to come to Australia, because the education system here is very good, and it does offer a pathway into permanent migration, so that you can get a permanent visa and ultimately citizenship. There are also the other pathways that we do see quite regularly. The family pathway is still a very important pathway. So if you are in a relationship with an Australian citizen, or if you're a parent of an Australian citizen, that's a really there are defined pathways to obtain a visa to come to Australia and remain here. There's also what they call general skilled migration, or employer-sponsored migration, and that depends on your skills and your qualifications. So if you've studied, or you've got some sort of a qualification, or even if you haven't and you've worked for a long time in a certain skilled occupation, then Australia may be interested in giving you a visa to come to Australia, because we want skilled people to come here and work and improve our economy. So there are those three broad pathways into Australia, and we see a combination of all of those. Now, I believe there's over 100 types of visas for Australia, which is something phenomenal and something people just can't imagine. Yeah. But the two that come to mind are the 457 and the 187. Right. Now, with the 187, we don't really know much about, but can you please explain both and what the difference is and how it will benefit potential migrants? Right. So the 457 visa is a famous visa. Everyone knows about it. It's the most commonly used form of employer-sponsored visa. And that's where an employer puts their hand up to the Australian government and says, I'd like to sponsor someone who's not an Australian citizen to work for me. And the government says you can do that, but only in certain circumstances and under certain rules and obligations that the employer would have to maintain. There's a type of that visa called the Regional Sponsored Migration Scheme visa, the 187 visa, which isn't commonly known, and that's partly because it's only for people in regional areas. It's only for businesses in regional areas. And so the advantage we have, here in Adelaide, is that we're actually a regional area. As you mentioned. Businesses here can actually sponsor people under this more lenient version of the 457 visa, which is actually a permanent visa, which is very attractive for migrants as well. Very good, very interesting information, and something that we are just in the past, like people haven't heard of it and they've thought, oh, why is it so difficult? Whereas in South Australia, as you say, it doesn't have to be. So that's something very interesting. Yes. Businesses in South Australia will learn from other businesses around Australia, and they're all using 457s, and that's fine. And there's a place for 457s, absolutely. But businesses in South Australia should also be cognizant of the 187 visa, because it doesn't carry those same obligations that the 457 visa does. It's actually it's more beneficial to the employer. There's no application fees. There's a lot less red tape. And it's more beneficial for the migrant as well, because they get a permanent visa. Wonderful. Yeah. And we'll just explain to our viewers, when you say regional, what comes to mind is like, you know, country living towns. out bush. But Adelaide is considered a big country town. Adelaide is a big. It's a city. It's a big city. How many people are here now? 1.5 million or something. Something like that. So it's not a country town. So even though it's classified as a regional area, Adelaide has the infrastructure and everything that a large city really has to offer. We're just in that very fortunate position that we're just lucky enough to be classed as a regional area for just for the purposes of immigration. Yeah. And we hope that should remain
because we certainly feel like we would get the benefit from migration into our economy. Okay, so they classify as South Australia as regional because of the population isn't as great as obviously other states. It's not just population, it's a range of factors that the government take into account in making those determinations, and it's open for them to change that determination at any point in time too. So we should also be aware of that while if you're in a small country town, you're pretty comfortable that that's going to remain a regional mm-hmm. area. We don't know that Adelaide will remain a regional area forever into perpetuity. So it's an opportunity that certainly exists now, and maybe that's a reason why people should take advantage of that while it still exists. Indeed. Acquiring a visa for Australia is often a lengthy process. It could take months, perhaps years. What services do you offer that could perhaps expedite this process? Yes, so that's a really important aspect of what we do, and it's one of the important advantages of using a professional. We are able to actually speed up the process in a sense because we provide full and complete applications. We know exactly what the case officers are looking for when they're making a decision. So we actually prepare the application in a way that the case officer is expecting and wanting to see. And that makes it easy for them to make a decision. Whereas the layperson who's not privy to underlying policy that's behind the law, or even expert in the law or previous case law decisions or tribunal decisions that we're able to incorporate into our applications, those sorts of applications can sometimes be difficult for a case officer to understand and get to the heart of the issue and therefore approve. So they take longer for a case officer to spend that time. Whereas with our applications, because they're nicely set out exactly the way they want to see it, we tackle the heart of the issue the way it's supposed to be dealt with. Our applications can be dealt with very quickly. We've seen applications approved within 3 days or a couple of days when others would see even weeks or months after the application is made. The slightest error on those documents can set it back. Exactly. That's what it is. The immigration law is so technical. Even the smallest thing that, and us as Greeks, we feel like we, it's only a small thing. You don't have to worry about that. Surely, but you do. And Australian law is very rigid like that. Sometimes it doesn't give you that flexibility where you can say, he's a good person and he should be given his visa. It's not as simple as that. There's a lot of technicalities, and if you don't know those technicalities, it can slow down the whole process and sometimes even be fatal to the application. And that's where using a professional can really make the difference. Indeed. Well, Christine and yourself are highly professional here at PAX Migration Australia, and we feel privileged to have met you today. Oh, thank you for having us. And we wish you success. Yes. And everything you wish for, and we highly recommend this company this agency, migration agents for Australia. Whatever your background is, Gusta and Christina from PAX Migration will assist you. They are completely professional, know the legislation at the back of their hand, and we highly recommend them. Thank you. All the very best to you. Thanks. Thanks. Είστε καλά! Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε κοντά σας. Είναι πολύ όμορφα. Θα κάνουμε το παν να περάσετε μια πολύ όμορφη βραδιά. Και μια και κάνει και λίγο ψυχρούλα, ευκαιρία να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε ελληνικά, ελληνικότατα, εντάξει. Καλή διασκέδαση σε όλους σας. Δε μ' αγαπάς. Πάμε. Αχ, είναι μέρα. Ούτε που νιώθω.
Παρακολουθήσαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τη Χριστίνα και τον Κώστα Παξινό, οι οποίοι είναι πράκτορες μετανάστευσης εδώ στην Αδελαΐδα και είναι επαγγελματίες, γνωρίζουν τα πάντα για την μετανάστευση και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι μεταναστεύουν εδώ στην Αυστραλία από όλες τις χώρες. Γι' αυτό όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους στο τηλέφωνο που είναι στην οθόνη, έχουν και το website Pax Migration ή μπορείτε να τους βρείτε στην πόλη της Αδελαΐδας πάνω στον όροφο 30 του Westpac Building μέσα στο κέντρο της Αδελαΐδας. Yes, Pax Migration Agents, very professional. Anything you need to know about migration, please contact Gusta and Christina on the number appearing on the screen. Visit their website or you can make an appointment to visit them personally on the 30th floor of the Westpac building located in Curry Street in the centre of the Adelaide City. And we wish Gusta and Christina Baxinos all the very best and with their business endeavours. Συγχαρητήρια στα παιδιά και καλή επιτυχία και καλές δουλειές. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε αγαπητοί μας φίλοι που μείνατε συντονισμένοι και πάλι εδώ στην ελληνική παρουσία. Μέχρι την επόμενη φορά που θα σας φέρουμε κάτι διαφορετικό στην οθόνη σας, να είστε καλά, να περνάτε ωραία. Thank you for joining us and we hope to bring some more interesting information and entertainment to your screens in the very near future. Take care. Γεια σας. Bye.